Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην Ελεύθερη Πένα. Νομίζω ότι όπως όλοι μπορούμε να διαπιστώσουμε έχει ανοίξει για τα καλά ο χορός των εκλογών. Τα κόμματα παίζουν τα χαρτιά τους καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Βλέπουμε την πρόταση μομφής που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ καθώς και το κλίμα που επικρατεί στη Βουλή με τα δύο αυτά κόμματα ουσιαστικά να αλληλοβρίζονται. Την ίδια χρονική στιγμή έχουμε και τις δημοσκοπήσεις. Έχουν γίνει διάφορες από τις οποίες μπορούν να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα. Θα σταθούμε μέσω του σημερινού μας βίντεο στη δημοσκόπηση που έγινε από την Pulse για λογαριασμό του Sky. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει καμία απολύτως σημασία η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα σενάρια που παρουσιάζονται μέσα από αυτή εδώ τη δημοσκόπηση. Είτε σενάρια που αφορούν την πρώτη Κυριακή όπου θα γίνουν οι εκλογές με απλή αναλογική, είτε την δεύτερη όπου θα γίνουν με ενισχυμένη. Και βέβαια πολύ σημαντικό ρόλο, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό, θα παίξουν το πόσα μικρά κόμματα θα καταφέρουν να μπουν στη Βουλή. Πάμε όμως να δούμε διάφορα έτσι συμπεράσματα που βγάζει αυτή η δημοσκόπηση και αξίζει τον κόπο να σταθεί κανείς για να πούμε δύο λόγια. Τα σενάρια λοιπόν για την πρώτη Κυριακή με απλή αναλογική εμφανίζει πρώτα η δημοσκόπηση. Σύμφωνα με την έρευνα το πρώτο ενδεχόμενο προβλέπει την είσοδο 5 κομμάτων στη Βουλή. Σύμφωνα με αυτό η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει 125 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 97, το ΠΑΣΟΚ 41, το ΚΚΕ 22 και η Ελληνική Λύση 15. Η απλή αναλογική με 5 κόμματα στη Βουλή λέει πώς μπορεί να προκύψει μια κυβέρνηση με 5 κόμματα και έχει 5 ακόμα σενάρια. Το πρώτο είναι συνεργασία Νέας Δημοκρατίας με ΠΑΣΟΚ όπου βγάζουν 166 έδρες, μια ισχνή πλειοψηφία. Το δεύτερο συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ όπου αυτά τα τρία κόμματα συγκεντρώνουν 160 έδρες. Το τρίτο ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Ελληνική Λύση 153 έδρες. Το τέταρτο είναι συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ και Ελληνικής Λύσης με 175 έδρες. Και υπάρχει και ένα σενάριο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με ΣΥΡΙΖΑ, πέμπτο σενάριο δηλαδή, το οποίο είναι μεν υπαρκτό, αλλά νομίζω ότι είναι απόλυτα μια κοροϊδία, διότι φανταστείτε πώς θα νιώσουν οι ψηφοφόροι αυτών των κομμάτων μετά τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Βουλή, όπου αλληλοβρίζονται τα δύο κόμματα, μετά να συνεργαστούν. Αντιλαμβάνεστε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο επ' αυτού. Όσον αφορά για τις άλλες συνεργασίες, διαπιστώνουμε ότι πάντα έχουν μέσα το ΠΑΣΟΚ. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση σε αυτά τα σενάρια που εμφανίζει η δημοσκόπηση. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πούμε ότι έχει ξαναγίνει συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και στο παρελθόν. Είναι μια συγκυβέρνηση που έχει συσχετιστεί με τις χειρότερες αναταραχές που έχουν συμβεί στην Ελλάδα. Ωστόσο το ΠΑΣΟΚ άλλαξε, υποτίθεται, τουλάχιστον αυτό διαφημίζει, άλλαξε αρχηγούς, άλλαξε στάση και τελικά θα φτάσουμε στον ίδιο παρανομαστή, να συνεργαστεί δηλαδή ξανά με τη Νέα Δημοκρατία όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πλανάται και το οποίο νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία να το δει και να το εντοπίσει κάποιος. Για πάμε παρακάτω, υπάρχει ένα άλλο σενάριο, Βουλή με 6 κόμματα. Υπάρχει απογοήτευση βέβαια στον κόσμο, οπότε θα έλεγα ότι είναι ένα αρκετά πιθανό σενάριο, μια Βουλή με 6 κόμματα. Και τα σενάρια που βγάζει εδώ η δημοσκόπηση είναι πρώτον συνεργασία και πάλι Νέας Δημοκρατίας με ΠΑΣΟΚ, εδώ έχουμε 160 έδρες, συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, εδώ έχουμε 154 έδρες. Το τρίτο σενάριο είναι συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνικής Λύσης και ΜΕΡΑ25, 158 έδρες. Έχουμε συνεργασία Νέας Δημοκρατίας, ΚΚΕ, Ελληνικής Λύσης, 157 έδρες και συνεργασία Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και πάλι που βγάζουν 215 έδρες. Είπαμε ότι αυτό το πέμπτο σενάριο προφανώς είναι μια πολύ μεγάλη κοροϊδία, ισχύει το ίδιο και στην προκειμένη περίπτωση με βάση τη στάση των δύο κομμάτων. Τώρα, στο Βουλή με 6 κόμματα, αν εκλεγούν ξανά τα κόμματα που υπάρχουν σήμερα στη Βουλή δηλαδή, αυτό είναι, το μόνο σενάριο που μοιάζει πιθανό είναι η συνεργασία Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
Το δεύτερο, δηλαδή συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, δεν έχει γίνει ποτέ ιστορικά. Το τρίτο που έχει ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση Μέρα 25, νομίζω ότι είναι απίθανο, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί ο Βελόπουλος με το Βαρουφάκη. Το τέταρτο μοιάζει αστείο, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση. Είναι πραγματικά ένα αστείο σενάριο, ένα πολιτικό τερατούργημα θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς αν γίνει, και προφανώς δεν θα έχει άδικο. Για το πέμπτο τα είπαμε, είναι πάντοτε μία κοροϊδία. Και έχουμε τώρα και την περίπτωση Βουλής με 7 κόμματα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ενδεχόμενο. 7 κόμματα στη Βουλή προϋποθέτει την είσοδο του Ηλία Κασιδιάρη ή κάποιου άλλου από τα μικρά κόμματα, εν πάση περιπτώσει. Τα σενάρια που έχουμε σε αυτή την περίπτωση είναι συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, εδώ έχουμε 156 έδρες, συνεργασία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Μέρα 25, 159, τρίτο σενάριο ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, 164 έδρες, τέταρτο σενάριο Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, με 153 έδρες, και πέμπτο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ με 209 έδρες, εξακολουθεί να είναι το πιο απίθανο βέβαια σενάριο. Το πρώτο, συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, εδώ από την πρώτη Κυριακή, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, δεν δίνει μεγάλη αυτοδυναμία, είναι 156 έδρες, μόνο 6 έδρες επιπλέον δηλαδή, είναι πάλι μια ισχνή πλειοψηφία όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς. Για να προκύψει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση πρέπει να συμμετάσχει το ΚΚΕ, το οποίο έχει ξεκαθαρίσει και ιστορικά ότι δεν συνεργάζεται με κανέναν, οπότε νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να αλλάξει και στην προκειμένη περίπτωση. Και αν μπει τώρα ο Κασιδιάρης στη Βουλή ή οποιοδήποτε άλλο μικρό κόμμα, εν πάση περιπτώσει, είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρξει και πάλι συνεργασία μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτά είναι τα σενάρια και οι περιπτώσεις για την πρώτη Κυριακή. Η δημοσκόπηση αναφέρεται και στην δεύτερη Κυριακή, όπου εκεί δεν έχουμε απλή αναλογική. Αν δεν προκύψει δηλαδή κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, θα πάμε στη δεύτερη Κυριακή με ενισχυμένη αναλογική, όπως είπαμε. Ο αριθμός των κομμάτων που θα εξασφαλίσει την είσοδο στη Βουλή θα κάνει όλη τη διαφορά όσον αφορά τη δεύτερη Κυριακή. Και αυτό γιατί αν μπουν 6 ή παραπάνω κόμματα στη Βουλή, δεν υπάρχει κανένα σενάριο αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε και πάλι πάμε σε κυβέρνηση συνεργασίας. Εδώ τα ενδεχόμενα είναι 3. Πρώτο ενδεχόμενο εμφανίζει η δημοσκόπηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ με 182 έδρες. Δεύτερο ενδεχόμενο ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ Ελληνική Λύση και Μέρα 25 με 152 έδρες. Τρίτο ενδεχόμενο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ 228 έδρες. Για να μην βγει μάλλον αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να μπουν 6 ή παραπάνω κόμματα στη Βουλή. Αυτό είναι το σημαντικό συμπέρασμα που εξάγουμε. Είναι κάτι που μάλλον φαίνεται να είναι ένα πιθανό σενάριο, 7 κόμματα στη Βουλή, λόγω της απογοήτευσης κυρίως του κόσμου, και αυτό νομίζω ότι εξηγεί και την προσπάθεια που έκανε ο Μητσοτάκης να αποκλείσει τον Κασιδιάρη από τη Βουλή. Φοβάται δηλαδή αυτό το ενδεχόμενο. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν θα συνεργαστούν από τον πρώτο γύρο, δεν τους συμφέρει, γιατί στον πρώτο γύρο σε όλες τις περιπτώσεις βγάζουν μια ισχνή πλειοψηφία, μια μικρή πλειοψηφία, δεν είναι δυνατή η πλειοψηφία που βγάζουν, οπότε λογικά θα περιμένουν το δεύτερο γύρο. Όλα αυτά βασίζονται στις δημοσκοπήσεις, κυρίες και κύριοι, δεν τα λέμε από το κεφάλι μας, και βέβαια πολλές φορές θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω ή σε άλλες περιπτώσεις δεν ξέρουμε αν είναι και μαγειρεμένες. Κρατήστε το αυτό, γιατί είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο που πρέπει πάντοτε να μας απασχολεί. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος και θα συμπεριφερθεί με δύο τρόπους. Ή θα απέχει από αυτές τις εκλογές ή θα πάει να ψηφίσει τα μικρά κόμματα και θα γυρίσει την πλάτη στα κόμματα όπως της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Βάζω μια άνω τελεία εδώ στο θέμα, περιμένοντας τα δικά σας μηνύματα, σχόλια και τοποθετήσεις, όπως γίνεται πάντα στο κανάλι μας, εδώ στην Ελεύθερη Πένα. Αν σας άρεσε αυτό που παρακολουθήσατε, κάντε μας ένα like, πατήστε το subscribe, γιατί έτσι προστίθεστε στην ομάδα μας και μας βοηθάτε πάρα πολύ. Και βέβαια μην ξεχάσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα σε καθημερινή βάση για όλα τα καινούργια μας βίντεο. Για μία ακόμη φορά σας ευχαριστώ πολύ.